Έτσι, κάθε μέρα βλέπουμε και ένα δέντρο. Εστόλισε το δέντρο της μαζί με τον Πιέρο. Είναι έτσι η χρονιά πολλά. Τώρα το μωρό να αρχίζει και καταλαβαίνει. Οπότε φαντάζομαι ότι σήμερα στολίσαν το, εχθές στολίσαν το. Πόψε να το ξαναστολίσουν, πιστεύω. Οπότε έχω τη Μαρία Ντιγκουρτσά στην τηλεφωνική μου γραμμή. Μαρία μου. Γεια σου, καλέα μου. Τι κάνεις, αγάπη μου, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά. Πώς ήταν η φάση του στολίσματος φέτος, έτσι πολύ διαφορετική, φαντάζομαι? Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, έπρεπε να στολίσω δέντρο, γιατί δεν ξέρω και πότε θα είμαι ξανά στην Κύπρο. Δηλαδή, θεωρώ πως θα έρθω εντελώς στις γιορτές. Οπότε, καλό θα ήταν να το στολίσω πριν φύγω από Κύπρο. Πώς ήταν όλη η φάση, πώς ήταν το μωρό? Το μωρό ήταν με τη μάμα μου. Απλά είστε τζεϊβρέντο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά μέσα στο σπίτι, φαντάζεσαι? Είμαι σίγουρη. Ήρθε δηλαδή το μωρό τζεϊβρέντο σπίτι στολισμένο? Όχι, ήταν στο σπίτι, αλλά το κρατούσε η γιαγιά του, ώστε να καταφέρω κι εγώ, ξέρεις, να βάλω λίγα στολίδια χωρίς να μου τα πειράξει, χωρίς να μου τα ρίξει κάτω. Φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει μέσα στο... Φαντάζομαι, Μαρία μου. Ειδικά όταν είναι όλα τα στολίδια μπροστά του, νομίζω είναι παιχνιδάκια. Φαντάζεσαι, εντάξει. Βέβαια. Φαντάζομαι ότι μέχρι το βράδυ θα έχουν μείνει τα μίσα. Ακριβώς. Και μπορεί να αποβαρέσει και πάνω και να πέσει ούλο το δέντρο κάτω. Και έτσι όπως το βλέπω και αμένω σπίτι με την τηλεόραση, πάει και η τηλεόραση πανούλα. Πάρε όλα μαζί. Ναι, για να καταλάβεις, εγώ έτσι κάθε χρονιά μου αρέσει να βάζω, να στολίζω γενικά το σπίτι, ναι, και να βάζω πράγματα κάτω στο πάτωμα. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να κάνω σίγουρα αυτή τη χρονιά. Ναι, σίγουρα δεν θα μπορούσε. Ναι. Νομίζω ούτε την επόμενη. Νομίζω στα επόμενα τρία χρόνια, ρε Μαρία μου, δεν θα βάλεις κάτι στο πάτωμα. Ναι, και εγώ μέσα σου πω στα επόμενα 15, λέει η Αναστάζια. Η Αναστάζια στο ακουστικό μου λέει στα επόμενα 15 χρόνια, καλιά μου, δεν θα βάλει πράγματα. Α, τόσο καλά. Ναι, νομίζω. Εντάξει, η Αναστάζια ξέρει, έχει εμπειρία, οπότε νομίζω πρέπει να μας βοηθήσει. Έλα να σε ρωτήσω, εναντηθεί φέτος κάποιος Άγιος Βασίλης? Το μωρό μας, Άγιο Βασίλη, φαντάζομαι. Το μωρό είναι αντίστοιχη κορή. Εσείς θα αντίθετε. Ήταν πάρα πολύ μικρούλης, ήταν ημερών πέρσι. Αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο το ψάχνω, για να είμαι ειλικρινής, για να τον ντύσουμε και φέτος. Να αντίθεται το μωρό, Άγιος Βασίλης ή εσείς? Άγιος Βασιλάκης, το μωρό μας, ναι. Όχι, ρωτώ αν θα αντίθετε εσείς. Όχι, εγώ δεν αντίθηκα ποτέ. Σκέτος κάποιες χρονιές έτσι δινόταν για να κάνουν 40 μωρά ή συγγενείς, ξέρει. Νομίζω... Την προηγούμενη χρονιά αντίθηκε ο παπάς μου όμως. Ναι. Κάποιος πρέπει να αντίθει φέτος το μωρό. Το μωρό φέτος που... φέτος θα το βιώσει πολύ διαφορετικά. Σίγουρα. Ενός και κάτι, ναι. Τώρα είμαστε 11 μηνών και σε λίγες μέρες θα κλείσουμε, ναι, θα κλείσουμε 12, θα κλείσουμε ενός. Πώς είσαι, ρε Μαρία? Είμαι πάρα πολύ καλά, καλιά μου. Εντάξει, λίγο δύσκολο να το πήγαινε, αλλά πλέον μαζί με το μωρό, δηλαδή πάντα πρέπει να έχω κάποιον μαζί μου για να ταξιδέψω. Όμως, εντάξει, την υγεία μας να έχουμε. Τι να πω, ενώ όταν έχεις την οικογένεια σου και είναι υγιές, νομίζω δεν πρέπει να σκεφτείς κάτι άλλο. Ναι, όχι, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Ενώ νιώθεις ότι... Έλα να σου πω, μίλησε, είπε πράγματα? Ελεξούλες ακόμα. Τι είπε? Το παπάλι μας το συνέχεια. Ακόμα τώρα βλέπεις τις φωτογραφίες του που αυτές τις μέρες είναι μακριά και μας λέει παπά. Μάμα δεν λέει, αλλά θα το πεις που είναι η μάμα με δείχνει. Εν είπε μαμά ακόμα, είπε πρώτα παπά το μωρό. Μα περιμένω πώς και πώς καλή μου, να σου πω την αλήθεια. Άτερη μα, ήταν να μου γυρίζει πάρα πολλά νύμου στη θέση σου. Τι εννοεί, ήταν να πει, ενώ κρύφα και να του λάλω μες στο φτι. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι θα το πει σύντομα. Θέλω να ελπίζω. Ναι, άντε, να είναι το χριστουγεννιάτικο σου δώρο. Άντε, μακάρι. Ευχαριστώ, μαράκι μου. Καλά Χριστούγεννα, δεν ξαναμιλήσουμε. Δεν νομίζω να σε δω. Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye-bye.